Κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής με το κίνημα ΠΑΣΟΚ. Επίσης νέος βουλευτής, εξελέγει. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω ότι είστε ο νεότερος ηλικία βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας στα στοιχεία. Και υπάρχει και η προοπτική από ό,τι βλέπω να είστε ο γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής. Ναι, νομίζω θυμοδυτικά είναι ο νεότερος κάθε φορά που έχει αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε με εσάς τι γίνεται. Όλο αυτό το διάστημα, από όταν έγιναν οι περασμένες εκλογές μέχρι τώρα, βλέπω μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να μπει στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος? Κοιτάξτε, καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι κόμμα αντίδρασης, δεν είναι κόμμα αγανάκτησης. Εμείς ξέραμε πάντα στα δύσκολα να μπαίνουμε μπροστά και να επιδιώκουμε την εφαρμογή της πολιτικής μας πρότασης. Αυτό το λέω ακριβώς γιατί στην στόχευσή μας δεν υπάρχει ταβάνι. Προφανώς και είμαστε ρεαλιστές με την έννοια ότι έχουμε επιτύχει μια αύξηση κατά 50% των δυνάμεών μας. Δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα ακριβώς στην προσπάθεια να γίνει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη πάλι πρωταγωνιστής της πολιτικής ζωής του τόπου. Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και εγώ στο πλαίσιο της αποτίμησης του αποτελέσματος. Πέραν της δικής μας ενίσχυσης, αυτό είναι το ένα. Το αποτέλεσμα δυστυχώς για εμάς έδειξε μια ισχυρή ανοχή σε μια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για την οποία εμείς είχαμε εκθέσει μια σειρά από ζητήματα και τεκμηριωμένη κριτική προεκλογικά. Αυτά για μας ισχύουν και μετεκλογικά. Δεν έχει αντιπολίτευση ευθύνη γι' αυτό? Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι δυστυχώς φάνηκε ότι η σύγκριση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργήσε ως ένα πλεονέκτημα απέναντι σε μια ανεπάρκεια να αρθρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ρεαλιστική αντιπρόταση διακυβέρνηση με άλλα χαρακτηριστικά. Εκεί λοιπόν εμείς εντοπίζουμε ένα κενό. Και αυτό θέλουμε να καλύψουμε και αυτό ζητάμε στις επόμενες εκλογές. Ζητάμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη τον ελληνικό λαό για δύο λόγους. Ώστε πρώτα απ' όλα στην επόμενη Βουλή να αποτελέσουμε εμείς το ανάγχωμα ως αντιπολίτευση σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως είναι υψηλή, οριζόντιοι φόροι. Θέλετε να γίνεται δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση, λέτε? Θέλω να γίνει μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση και φυσικά ξαναλέω χωρίς ταβάνι στη στόχευσή μας. Αλλά επειδή θέλω να βάζω και την προγραμματική κουβέντα στο τραπέζι, γιατί έχει νόημα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη μάχη για τη μείωση των οριζόντιων φόρων, για τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, για την πάταξη της ισχυροκέρδειας, για ένα μοντέλο αναδιανομής που δεν θα έχει τους όρους της επιδοματικής εξάρτησης, τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Υγείας, το θέμα της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, την επαναφορά ενός νέου τύπου ΕΚΑΣ για τους χάμηλους συνταξιούχους, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εάν, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν έχει δύο έδρες, ρωτήθηκε και ο αρχηγός σας προχθές εδώ απέναντι από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και απάντησε καθαρά, νομίζω. Ήταν καθαρά όχι, αλλά εγώ θα επιμείνω. Εάν δεν έχει δύο έδρες, θα πάμε σε τρίτες εκλογές, ενώ θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να μπει μέσω και όλα αυτά που λέτε για ΕΚΑΣ, για τριετίες, να τα απαιτήσει ως κυβέρνηση να γίνουν? Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα επαναλαμβάνοντας το καθαρό όχι. Και ξεκινάω από εκεί γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την προοπτική της στρατηγικής του χώρου. Αυτό είναι σαφές και καθαρό. Να το αιτιολογήσουμε. Νούμερο ένα. Κύριε Μαυραγάνη, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός που πρώτος απέρριψε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασιών δεν ήταν πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κανέναν και η αυτοδυναμία είναι αυτός ο σκοπός. Άρα εσείς το κλείνετε, την κλείνετε. Ναι, όχι, εμείς το κλείνουμε καθαρά. Άρα όμως, πρωτίστως έπρεπε να απευθυνθεί σε εκείνον που νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει και την άποψή του. Πρώτον. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό για μένα, είναι ότι και στην προεκλογική περίοδο, αλλά με την κορύφωση των εκλογών και τις επόμενες ημέρες, έχουν ανακύψει μια σειρά αποζητήματα, αλλά και από την εφαρμογή της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν ότι για εμάς δεν υπάρχουν περιθώρια πολιτικών και προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο και το μείζον. Το λέτε όλο αυτό το καιρό. Φυσικά μαζί με το μήνυμα του ελληνικού λαού που εστάλει στην κάλπη. Το διαβάζουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Με την προοπτική όμως. Πολύ γρήγορα, γιατί είπα το ένα και δεν είπα το δεύτερο. Το δεύτερο στοιχείο που ζητάμε λοιπόν είναι η προοπτική να μπορέσουμε να ισχυροποιηθούμε ως ένας προοδευτικός πόλος που θα αρθρώσει πρόταση διακυβέρνησης. Να δώσουμε ξανά ελπίδα στη νέα γενιά, στη χώρα, στην κοινωνία μας, σε όλο τον προοδευτικό κόσμο να εκφραστεί μέσα από εμάς. Ένα μικρό δεύτερο γύρο με όλους τώρα για τον κύριο Χριστοδουλάκη και να κλείσουμε με την κυρία Ζαχαράκη. Κλείνετε το μάτι, κύριε Χριστοδουλάκη. Παίρνω εγώ το άλμα και την πάσα, λοιπόν. το άλμα και την πάσα. Εμείς λέγαμε το εξής πριν τις εκλογές και είναι σε συνέπεια με αυτό που λέμε σήμερα, το οποίο είναι ότι εμείς επιδιώκαμε και επιζητούσαμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Για να την αλλάξεις, πρέπει να μπεις και να εφαρμόσεις την δική σου. Και ζητάγαμε τη δύναμη για να μπορέσουμε να το κάνουμε υπό την προϋπόθεση των συσχετισμών και του δικού μας προγράμματος, εφόσον συμφωνούσαν οι υπόλοιποι. Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα, κυρία Μαυραγάνη? Μεσολάβησαν εκλογές.
Εμείς λοιπόν διαβάζουμε το μήνυμα του ελληνικού λαού. Και για λόγους που εξήγησα και προηγουμένως, φάνηκε ότι ο ελληνικός λαός δίνει μια ισχυρή ανοχή στη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι. Δεν είναι ανοχή, κύριε Στουλάκη. Έτσι την ερμηνεύω εγώ. Ναι, έτσι την ερμηνεύω εγώ ακριβώς λόγω του χαμηλού πύχη σύγκριση. Οι λέξεις είναι σημαντικές. Ναι, ναι, εγώ την είπα πολύ συγκεκριμένα τη λέξη με απόλυτη. Ωραία. Πάμε και στην κυρία Ζαχαράκη. Όχι, ένα δευτερόλεπτο. Αυτό που είναι κρίσιμο για εμάς είναι ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Ζαχαριάδης. Υπάρχει όντως ένα έλλειμμα αξιοπιστίας. Το έλλειμμα αξιοπιστίας είναι μεταξύ λεγόμενων σήμερα κάποιων και έργων στη διακυβέρνησή τους. Αυτό δυστυχώς κρίθηκε από τον ελληνικό λαό. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε και να είμαστε εμείς ο πόλος, ο προοδευτικός, που θα ορθώσει το ανάστημα του απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Κυρία Ζαχαράκη. Και μελλοντικά θα κυβερνήσει τη χώρα αυτή. Προτιμάτε, κυρία Ζαχαράκη.